τα θράψματα σφινώθηκαν στις απέναντι μπαλκονόπορτες, είπε και ο πυροσβέστης. Αν είναι δυνατόν, έσχε μια βόμβα. Ευτυχώς. Η τύχη βοήθησε και δεν είχαμε θύματα και ούτε το ζευγάρι των ηλικιωμένων έχει πάθει κάτι, ούτε κανένας εκεί περίοικος. Ευτυχώς. Πάμε σε μια ζωντανή συζήτηση στο στούντιο. Είναι εδώ μαζί μου ο κ. Παντελής Κολόκας, ο πρόεδρος του ΠΕΑΚΙ, των αθλητικών εγκαταστάσεων εδώ στο Λεκανοπέδιο Ιωνίων. Κύριε Κολόκα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, κύριε Ντοβά. Λοιπόν, κύριε Κολόκα, να ξεκινήσουμε με την οπαδική βία. Είστε ένας άνθρωπος του αθλητισμού πολλά χρόνια, τώρα από πάντα σχεδόν. Έχουμε ένα τεράστιο θέμα για μία ακόμη φορά στο τραπέζι της δημόσιας συζήτησης. Δυστυχώς αυτό το θέμα επανέρχεται, έρχεται και επανέρχεται. Τραγικά είχαμε το θάνατο του 19χρονου Άλκη στη Θεσσαλονίκη. Τι λέτε? Δεν υπάρχουν λόγια. Σαφώς είναι από τα πιο τραγικά πράγματα που μπορεί να προσπαθήσει να συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Έτσι ανέτεια να χάνει τη ζωή ενός παιδιού, ως αν να πρόκειται για την ανθρώπινη ζωή, ως αν να πρόκειται να είναι κάτι ασήμαντο. Δυστυχώς δεν είναι τωρινό το φαινόμενο αυτό, έχει πάρα πολλά χρόνια. Πολλές φορές μιλάμε γι' αυτό όταν συμβαίνει ένα τραγικό γεγονός. Πολλές φορές αναφερόμαστε σε αυτό, αλλά μετά ως διαμαγείας, μόλις στεγνώνουν λίγο τα δάκρυα, το ξεχνάμε. Όπως όλα και, στην Ελλάδα σχεδόν. Και πάλι από την αρχή. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο εκδηλώνεται και είναι μια μορφή βίας που προκύπτει μέσα από μια ιδιότυπη εξουσία. Την εξουσία του όχλου και μιας μάζας των ανθρώπων που μέσα από αυτή τη συνάθρηση αισθάνονται ότι αποκτούν δύναμη και μπορούν να επιβάλλουν τη δική τους άποψη με αυτόν τον τζαμπουκά, πολλές φορές αφαιρώντας και τη ζωή, όπως είπα πριν, σαν να πρόκειται ότι είναι κάτι ασήμαντο. Αυτό δυστυχώς συμβαίνει στον αθλητισμό, στο χουλιγκανισμό, αλλά δεν συμβαίνει μόνο εκεί. Η ιστορία έχει δείξει ότι συμβαίνει και μέσα από τις αδιάλακτες, από κάποιες αδιάλακτες πολιτικές ή ακραίες απόψεις ομάδων, οι οποίες όταν γίνονται group, στην πολιτική αποκαλούνται και γκρουπούσκουλα, έτσι, από την γαλλική λέξη, όπου δεν, με άκαμπτες ιδεολογίες, θέλουν να επιβάλλουν τη δική τους άποψη, ουσιαστικά να εφαρμόσουν εξουσία μέσα από αυτή τη διαδικασία. Αυτό έγινε και τώρα. Είναι κάτι το πολύ θλιβερό. Περιμένουμε όλοι με αγωνία να τιμωρηθούν οι ένοχοι αυτής της τραγικής ιστορίας και βεβαίως να πάρθουν εκείνα τα μέτρα που αφορούν όχι μόνο την πολιτεία, αλλά και, και τις ΠΑΕ και τους συλλόγους και τις οργανώσεις και τον καθένα από εμάς και τους δημοσιογράφους, τους αθλητικογράφους, όλους προκειμένου πραγματικά κάτι τέτοιο να απομονωθεί και πλέον να μην μπορεί να... Δεν μπορεί να δέχεται άλλα χτυπήματα η κοινωνία και άλλα χτυπήματα ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο εκφράζει την κοινωνία και πλέον στην κοινωνία σε πολλές πτυχές της κουμάντο κάνουν λίγοι οι οποίοι θέλουν να επιβάλλουν την εξουσία μέσα από αυτόν τον τρόπο που αποκτούν μέσα από ομαδοποιήσεις συγκεκριμένες. Έχουμε δύο επίπεδα. Καταρχάς υπάρχει μια ατιμωρησία τα τελευταία χρόνια. Είδαμε και μάθαμε τελευταία ότι οι δολοφόνοι του Βούλγαρου στη Θεσσαλονίκη πριν ελάχιστα χρόνια είναι έξω. Είναι ελεύθεροι, δικάστηκαν, είναι έξω. Έχουμε μια ατιμωρησία τέτοιων περιστατικών, θανατηφόρων περιστατικών, δολοφονιών. Και απ' την άλλη έχουμε τους συνδέσμους, κύριε Κολόκα, οι οποίοι σύνδεσμοι σε πολλές περιπτώσεις είναι πυρήνες ανομίας και βίας. Να το πω λίγο διαφορετικά, το έχω ξαναπεί. Υπάρχει μητροπολιτική βία σε όλες τις μεγάλες πόλεις, σε όλες τις δυτικές κοινωνίες υπάρχει συγκεκριμένη βία. Όταν όμως αυτή τη βία, την υποθάλπτης, της δίνει σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον, σε συνδέσμους, σε συνθήκες οπαδικές και κάνεις αυτούς τους ανθρώπους αποδεκτούς από ευρύτατα κοινωνικά σύνολα, γιατί μην ξεχνάμε, μια ομάδα έχει ένα ευρύτατο σύνολο ανθρώπων που την υποστηρίζουν. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, όταν γίνονται αποδεκτοί από τους οπαδούς μιας ομάδας, από τους φιλάθλους μιας ομάδας, τότε αποκτούν μια νομιμοποίηση της βίας τους και εκεί έχουμε πρόβλημα. Εκεί πρέπει να επέμβει η κοινωνία και στους συνδέσμους και βέβαια στη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί η δολοφόνη του Βούλγαρου, οπαδού πάλι του Άρη, πάλι από οπαδούς του ΠΑΟΚ, εντάξει. Εντάξει, αυτό δεν έχει να κάνει, αλλά... Θα σας πω εγώ γιατί έχει να κάνει. Γιατί οι οπαδοί του ΠΑΟΚ θεωρούνται σκληροί, όπως και οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Υπάρχουν ομάδες που θεωρούνται οι οπαδοί τους σκληροί. Και σκληροί και πάθος και τι ωραία η ομάδα του ΠΑΟΚ, τι ωραία η ομάδα του Ολυμπιακού. Και μέσα σε αυτό έχουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τη βία και για θανάτους αθώων ανθρώπων, 19χρονων. Έτσι. Άρα πρέπει να έχουμε ένα ζήτημα όσον αφορά τους συνδέσμους και ένα άλλο ζήτημα που αφορά τη δικαιοσύνη.
αποτυπώσατε πολύ γλαφυρά μια πραγματικότητα με την τοποθέτησή σας, στην οποία ωστόσο θα μου επιτρέψετε να διαχωρίσω, να κάνω μια προσπάθεια να μην τσουβαλιαστούν τα πάντα. Για παραδείγματος χάρη, υπάρχουν οργανώσεις φιλάθλων οι οποίοι δεν έχουν δείξει τέτοια δείγματα γραφής. Και οφείλουμε στη δική μας περιοχή να καμαρώνουμε γι' αυτό. Χωρίς να σημαίνει σε ότι. Μεγάλο βαθμό, φορά, όχι σε μεγάλο βαθμό, όχι σε απόλυτο βαθμό, σε μεγάλο βαθμό έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, αλλά δεν έχουν, δηλαδή, έχει μια άλλη κουλτούρα. Έχει αποτυπωθεί στο πέρασμα των δεκαετιών ότι υπάρχει μια άλλη κουλτούρα. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές οι οποίες θα πρέπει να ελεγχθούν. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε οι δικές μας οπαδικές οργανώσεις εδώ ότι έχουν δείξει τέτοια δείγματα γραφής σαν αυτά που έχουν δείξει σε άλλες πόλεις, ειδικά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Από την άλλη, το θέμα της αφαίρεσης ζωής ή της άσκησης σκληρής βίας, επειδή επεκτείνεται σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας. Δεν το συζητάμε. Απλά δεν μπορείς να το νομιμοποιείς. Βεβαίως. Μέσα από τους συνδέσμους και από το ποδόσφαιρο που είπατε, που είναι λαϊκό κίνημα το ποδόσφαιρο. Αποκτούν μια ισχύ όλοι αυτοί, όλοι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα, εντάσσονται σε τέτοιες ομάδες και αποκτούν την ισχύ της δύναμης που μπορεί να έχει μια ομάδα, η οποία σε πολλές περιπτώσεις, αν το αποτυπώσουμε, πραγματικά θα τρομάξουν όλοι και τότε έχει φύγει που έχει φύγει ο κόσμος από τα γήπεδα. Έτσι. Δεν θα περνά ούτε απ' έξω. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό το να αισθάνεσαι ότι όντας οργανωμένος οπαδός μιας ισχυρής ομάδας και με την κάλυψη που μπορεί να έχεις από όλο αυτό το δίκτυο που αναπτύσσεται μέσα σε έναν τέτοιο σύνδεσμο, να μπορείς και με την κάλυψη και άλλων παραμέτρων, οι οποίες έχει και πτυχές έξω από το αθλητικό γίγνεσθε, να μπορείς να άσκεις και να διαπράττεις τέτοιες πράξεις στηριζόμενες σε αυτό που πολύ σωστά είπατε, στην ατιμωρησία. Γιατί τώρα όλοι θα γνώριζαν και αν δουν το μέγεθος της τιμωρίας που πρέπει να υπάρχει, και δεν το λέω εμβρασμό με θυμό μόνο, θα πρέπει παραδειγματικά να υπάρξουν αυτές τις τιμωρίες για να καταλάβουν όλοι ότι αυτός πια ο Τσαμπουκάς πλέον έχει τεράστιο κόστος για αυτόν που το διαπράττει. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε κάποια ζητήματα δικά σας αρμοδιότητας στο ΠΑΕ και στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Λεγανοπεδίου Ιωαννίνων, και να ξεκινήσουμε με το κλειστό, το οποίο έρχεται από την Αθήνα, και όπως έχουμε πει και μαζί αλλά και γενικότερα, υπήρχε εντύπωση ότι θα εγκατασταθεί, θα συναρμολογηθεί στο Πανηπυρωτικό. Τώρα, τελευταία, ακούμε ότι υπάρχει και η λύση της έκτασης δίπλα στην Γαλακτοκομική Σχολή, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές. Υπάρχει μια έκταση εκεί, έχει παραχωρηθεί για 35 χρόνια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην περιφέρεια Ήπειρου. Είμαστε κοντά σε αυτή τη λύση. Θα συναρμολογηθεί εκεί, στη Λιμνοπούλα, κύριε Κολόκα, το νέο κλειστό που έρχεται από την Αθήνα? Όχι στη Λιμνοπούλα, στη Λιμνοπούλα. Στην Γαλακτοκομική. Καταρχάς, να πω το εξής, πως στις εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος, θεωρώ μια πολύ σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι έχει παραχωρηθεί στην περιφέρεια Ηπείρου αυτή η πολύ μεγάλη έκταση που υπάρχει εκεί, ανάμεσα από Ανατολή και Κατσικά, κυρίως Κατσικά, όπου μπορούν να γίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα, μια ήπια ανάπλαση, με πολύ ωραίες δραστηριότητες, συμβατές απόλυτα με τη φύση, το φυσικό περιβάλλον, με αθλητισμό, με όλα εκείνα, με όλες εκείνες τις δραστηριότητες που μπορούν να ταιριάξουν απόλυτα με την πόλη μας, απόλυτα με την φύση, απόλυτα με τη λίμνη μας, απόλυτα με αυτό που σε πολύ μεγάλο βαθμό λείπει από τις πόλεις. Πρόκειψε ταυτόχρονα και ύστερα από μια συνάντηση που είχαμε τον κύριο Καχρημάνη το ενδεχόμενο να τοποθετηθεί εκεί και το μεταφερόμενο από το ελληνικό μεγάλο κλειστό, το οποίο θα είναι ένα τεράστιο συγκρότημα. Βεβαίως, σε αυτή την περίπτωση, αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να ερευνήσουμε με κάθε δυνατό τρόπο και αυτή την εκδοχή, η οποία θα μπει κάτω, έχει ήδη μπει στο τραπέζι και την αναλύεται και από όλους εμάς που είμαστε, θεωρούμαστε τεχνοκράτες και είμαστε τεχνοκράτες, ώστε να δούμε τη βέλτιστη δυνατή λύση και κατά πόσον τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, όπως έχουν και οι άλλες περιοχές πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, είναι περισσότερα ή λιγότερα. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή με βάση. Εξετάζουμε την νομιμότητα, εξετάζουμε την βιωσιμότητα, τη σκοπιμότητα, την ανθεκτικότητα, πράγματα που πρέπει να τα δούμε σε αυτή την περίπτωση. Εξετάζουμε να δούμε τη φέρουσα ικανότητα μιας περιοχής, πόσο μπορεί δηλαδή να δεχθεί μια τέτοια κατασκευή, και κυρίως στο θέμα της διατήρησης, δηλαδή της ανθεκτικότητας, θα πρέπει να το αναλύουμε από όλες τις πλευρές για να δούμε μια εγκατάσταση που ψυχοραγούσε ακόμη και στην Αθήνα των 5 εκατομμυρίων ανθρώπων, που οι περισσότερες ολυμπιακές εγκαταστάσεις
ρήμαξαν στην Αθήνα, ναι. Πόσο δε μάλλον όταν θα εγκατασταθούν εδώ, που θα πρέπει να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση με βάση τον πλουραλισμό των αθλημάτων που θα φιλοξενηθούν, ναι, στον χώρο, ναι, το συνδυασμό, ναι, αυτών των αθλημάτων, τις παράλληλες δραστηριότητες του εμπορικού, του συνεδριακού, του συναυλιακού χώρου, την όχληση που μπορεί να προκαλούν ή όχι αυτές οι δραστηριότητες, και ταυτόχρονα να δούμε μέσα σε όλο αυτό το ολιστικό πλαίσιο κατά πόσον πραγματικά αξίζει τον κόπο να τοποθετηθεί εκεί ή όχι, ή να τοποθετηθεί στο, ναι, πανηπιρωτικό. Δηλαδή, εξετάζουμε λοιπόν την περίπτωση, ναι, και αυτή όσο οφείλουμε. Έτσι, δεν λέμε... Μου λέτε δηλαδή ότι εξετάζει σε αυτή τη φάση πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα της γαλακτοκομικής αλλά και του πανηπιρωτικού. Πού θα είναι καλύτερα, πού υπάρχουν, βεβαίως, περισσότερα πλεονεκτήματα. Βεβαίως. Έτσι, για να εγκατασταθεί το νέο κλειστό. Πάντως, εξετάζεται τη γαλακτοκομική εκεί την έκθεση. Βεβαίως, βεβαίως. Όπως ένα παράδειγμα, ας πούμε, υπάρχει τώρα το ενδεχόμενο, όχι το ενδεχόμενο, έχουν δρομολογηθεί οι μεγάλοι δρόμοι, ο δακτύλιος και η επέκταση της γεννηματά. Αυτό δημιουργεί ένα δίκτυο προσβασιμότητας στο χώρο. Στη γαλακτοκομική. Αυτό είναι, ας πούμε, από τα θετικά, το οποίο πριν δεν είχε, ή ο Βοτανικός δεν το είχε αυτό. Ναι. Δηλαδή, ο Βοτανικός, μια μικρότερη έκταση μέσα σε έναν ενδυνάμει συνεκτικό αστικό ιστό, mm-hmm, δεν είχε τους δρόμους ώστε με 4.000 κόσμο, 4.500 κόσμο που μπορεί να γεμίσει αυτός ο χώρος και παράλληλες δραστηριότητες γύρω-γύρω να μπορεί να σηκώσει αυτό το πράγμα η περιοχή. Μου είπατε ένα πλεονέκτημα της γαλακτοκομικής. Ένα μειονέκτημα. Αυτό εξετάζουμε, να δούμε το γεγονός ότι σύμφωνα με την ανάλυση της κανονιστικής διάταξης πρέπει να περιοριστεί σε μια γωνία στην οποία αφορά τις Ιχθυολεκάνες. Αλλά και εκεί είναι δεν είναι μικρή η περιοχή, δεν είναι μικρή αυτή η έκταση. Γι' αυτό λοιπόν πότε θα έχουμε ένα αποτέλεσμα. Άμεσα, δηλαδή στο επόμενο χρονικό διάστημα εξετάζονται αυτές οι περιπτώσεις, γιατί θεωρώ ότι ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία της περιφέρειας η ένταξη των χιλίων περίπου στρεμμάτων προς αξιοποίηση από την περιφέρεια. Οφείλουμε λοιπόν να το δούμε. Το συζητάμε με τον κύριο Καχρημάνη και θα καταλήξουμε, πιστεύω, στη βέλτιστη λύση, χωρίς προς τη μια ή προς την άλλη κατεύθυνση. Άλλωστε, αυτό ψάχνουμε, ένα έργο να μείνει και να είναι όσο το δυνατόν γίνεται πιο σωστό για τις επόμενες γενιές. Και υπάρχουν οι εκδοχές, εξετάζοντας, όπως είπε πριν, και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Οφείλεται και σε εσάς το ότι αυτό το κλειστό έρχεται από την Αθήνα, και σε εσάς λέω. Θυμάμαι μία συζήτηση που είχατε και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος και προσωπικά πήρε το θέμα αυτό, ανέλαβε αυτό το θέμα, και σε μεγάλο βαθμό αυτό κίνησε τη διαδικασία να έρθει το κλειστό στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων από το Λεκανοπέδιο Αττικής. Είναι αλήθεια πως ο Πρωθυπουργός μου έκανε την τιμή να ακούσει το αίτημα, το οποίο βεβαίως το είχε θέσει πολλές φορές και ο κ. Περιφερειάρχης. Από την πρώτη στιγμή τάχθηκα υπέρ αυτής της πρότασης που ξεκίνησε από την Περιφέρεια Επίρου και είπα τόσο με τους συνεργάτες μου, θα βάλουμε πλάτη ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί. Και βέβαια, λειτουργώντας ομαδικά, κάναμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου μέσα να βγάλουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τις επόμενες γενιές. Για να αποκαταστήσουμε αυτό που έχω ξαναπεί, το ιστορικό λάθος, το ότι κανένα Ολυμπιακό έργο δεν ήρθε το 2004, εδώ, στην προολυμπιακή περίοδο, να μπορέσουμε τώρα μέσα από ομαδική δουλειά και υποστηρίζοντας τον αρχικό αγώνα της Περιφέρειας Ηπείρου, με νύχια και με δόντια, να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα άρτιο έργο, το οποίο δεν θα εξυπηρετεί μόνο αθλητικούς σκοπούς, θα εξυπηρετεί και άλλους σκοπούς, αλλά προσέξτε, τα δύσκολα τώρα αρχίζουν. Αυτό το έργο, για να, αν υλοποιηθεί σωστά, θα μπορεί να είναι, όπως σας είπα πριν, το sustainability, όπως λέμε, και η ανθεκτικότητα και η βιωσιμότητα θα πρέπει να είναι μελετημένη καλά, ώστε να μην συμβεί αυτό. Ας πούμε, η Λιμνοπούλα μέχρι πρότινος, το κλειστό γυμναστήριο της Λιμνοπούλας, το οποίο σε σχέση με αυτό είναι μια σταλιά, ήταν σχεδόν υποκατάρρευση. Όλα τα προβλήματα, μπαίνανε νερά μέσα, θα πάμε είχαν βελτιωθεί τα πάντα. Θα πάμε στη Λιμνοπούλα. Κάτι τελευταίο για την γαλακτοκομική. Δεν είστε εκπρόσωπο του Καχρημάνη, αλλά αν σας ρωτούσα ποια είναι η άποψη του Καχρημάνη, τι πιστεύει ότι έχει περισσότερα πλεονεκτήματα για γαλακτοκομική ή το πανηπυρωτικό, γιατί είχε μια επιφύλαξη ο Περιφερειάρχης Ηπείρου για το πανηπυρωτικό, και όταν εδώ συζητούσαμε μαζί, δεν μου έλεγε και πριν, δεν μου έλεγε με βεβαιότητα ότι θα πάει στο πανηπυρωτικό. Να δούμε, μου έλεγε, περιμένετε και θα δούμε. Κλείνει περισσότερο προς τη γαλακτοκομική. Επαναλαμβάνω, δεν είστε εκπρόσωπος, ούτε μπορείτε να τον ερμηνεύσετε, αλλά συζητάτε μαζί του. Όχι, είμαι συνομιλητής του και χαίρομαι πολύ, και δεν είμαι τώρα συνομιλητής του, είμαι εδώ και μια δεκαετία. Το 2005, προς το 2004. Προς τα που κλείνει η οπτική του Καχρημάνη. Δεν έχει, ο Περιφερειάρχης έχει
στη συνάντηση που είπαμε, εξετάζουμε την κάθε δυνατή Μάλιστα. περίπτωση και αν δούμε ότι είναι καλύτερα να τοποθετηθεί στη Κατανοώ. Δεν είναι μια προσέγγιση. Δεν ζυγίζουμε ζάχαρη. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Βεβαίως, η περιοχή, το ξαναλέω, στην περιοχή Κατσικά είναι καταπληκτική. Και εξετάζουμε τώρα να δούμε αν μπορεί να αντέξει Ωραία. Μια τέτοια εγκατάσταση εκεί. Περιμένουμε αποφάσεις στις επόμενες μέρες. Και είμαστε στη φάση του διαλόγου και της τεχνοκρατικής ανάλυσης, η οποία ο Σονόπο θα καταλήξει. Κατανοητό απόλυτα. Περιμένουμε αποφάσεις στις επόμενες μέρες. Δεν είναι άσπρο μαύρο. Έτσι. Και το πανεπιστημιακό έχει μειονεκτήματα. Έχει όμως μια εγκύτητα στο πανεπιστήμιο, στους φοιτητές. Μια υποδομή. Μάλιστα, okay, εντάξει. Και τα δύο έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η περιοχή στον Κατσικά είναι καταπληκτική. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε τις επόμενες εβδομάδες τις αποφάσεις που θα πάρθουν σε αυτό. Πάμε στην Λιμνοπούλα. Πάμε να δούμε την παραλίμνη γενικότερα περιοχή. Εσείς έχετε φτιάξει ένα σχέδιο, μια μελέτη ανάπλασης, αναβάθμισης της περιοχής. Ποδηλατόδρομο, πεζόδρομο, ποδηλατόδρομο. Έχετε κάνει σοβαρή δουλειά εκεί. Για πείτε μας τώρα ποια προβλήματα, πού σκοντάφτει αυτό. Δώστε μας την εικόνα σε αυτή τη φάση. Πού βρισκόμαστε? Θα σας πω. Καταρχάς, είναι ξεκάθαρο και το έχετε ίσως αποτυπώσει κι εσείς ότι σε ό,τι κάνουμε με τους συνεργάτες μου πάντοτε στηρίζεται σε ένα όραμα συγκεκριμένο στο οποίο θέλουμε να έχουμε για τον τόπο μας. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή η Λιμνοπούλα για μας δεν αποτελούσε απλά ένα αθλητικό συγκρότημα, αλλά ένα τεράστιο αθλητικό πάρκο, το οποίο έχει την ιστορικότητά του δεδομένου ότι βρέχεται από τη λίμνη και δεδομένου ότι υπάρχουν και το ιστορικό άθλημα και τα ναυταθλήματα, η κοπηλασία που έχει και Ολυμπιονίκη πια και άλλες δραστηριότητες εντός της λίμνης, αλλά ταυτόχρονα και ως δημότης του Δήμου Ιαννητών, ενοχλούμε πολύ από το γεγονός ότι έχουμε φτάσει το 2022, δεν έχουμε βάλει βασικές προτεραιότητες, δεν τις έχουμε ξεκαθαρίσει και έχουμε ένα παραλιακό μέτωπο το οποίο απασχολεί τους πολίτες, το οποίο εκτείνεται με τα βίας λίγο κάτω από εδώ, από την περιοχή που βρίσκεται το στούντιο, δηλαδή από την περιοχή του Μάτσικα, με ήδη πολλά προβλήματα, μέχρι και την περιοχή στην Ακτή Μιαούλη. Τη σκοτεινή, αν πάμε τώρα εκεί πέρα, νομίζω ότι είσαι δεν είσαι σε πόλη, ότι είσαι κάπου απομακρυσμένα, έτσι. Δεν μπορεί να περπατήσει με ασφάλεια αυτή την ώρα που μιλάμε, ούτε μπορεί να πάει μια γυναίκα να αθληθεί. Ταυτόχρονα υπάρχει και το κομμάτι που βρίσκεται από την πρώτη γέφυρα μετά το παραλίμνιο ψυχαγωγικό πάρκο μέχρι Κατσικά και εκεί τέλος. Δεν είναι δυνατόν η πόλη λοιπόν να μην έχει και άλλους χώρους. Η Λιμνοπούλα προσφέρεται για κάτι τέτοιο, όπως προσφέρεται συνολικά και περιμετρικά η λίμνη και όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο. Αποτυπώσαμε λοιπόν ένα σχέδιο το οποίο, προσέξτε τώρα, μιλάμε για τη Λιμνοπούλα η οποία έχει εγκαταστάσεις αθλητικές, οι οποίες γίνανε αρχές της δεκαετίας του 90 για τους μεσογειακούς αγώνες τότε, οι οποίες γίναν χωρίς άδεια, είναι παράνομες. Μάλιστα, ναι, το έχουμε ξαναπεί. Έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία νομιμοποίησης. Προσέξτε, εγκαταστάσεις τις οποίες διοικούμε είναι παράνομες. Έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία νομιμοποίησης, οι οποίες προσέκρουσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια στη χάραξη του Αιγιαλού και της παραλίας. Δεν είναι τόσο κατανοητό, γιατί είναι πιο χειρότερο και από τον αντιπρόεδρο του Εδεσαϊκού, αυτό που θα πω. Αυτό πρέπει να σταματήσει όμως. Διοικούμε παράνομες εγκαταστάσεις, οι οποίες προσπαθούμε να νομιμοποιήσουμε. Τις νομιμοποιούμε με έναν προοδευτικό και ριζοσπαστικό, θα έλεγα, νόμο που αν τον έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, που αν δεν ξέρω αν θα τον έκανε η τούτη κυβέρνηση, αν θα έχει την ίδια άποψη η Μάλιστα. προηγούμενη κυβέρνηση, ο οποίος είναι πολύ θετικός νόμος για να μπορέσουμε να νομιμοποιήσουμε τις εγκαταστάσεις και να μπορέσουμε να μπούμε στη διαδικασία της μετατόπισης του Αιγιαλού. Ωραία. Διότι δεν μπορεί να έχεις νομιμοποιημένες εγκαταστάσεις μέσα στον Αιγιαλό. Και προσέξτε λίγο, στον ίδιο χώρο υπάρχει το ΚΕΚΟΠ, το οποίο έγινε κάποτε ως κέντρο κοπηλασίας. Ποτέ όμως δεν χρησιμοποιήθηκε για κάτι τέτοιο παρά μόνο στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της. Παραδίπλα υπάρχουν δημόσιες εκτάσεις του ΤΑΙΠΕΔ. Ένας πολύ ωραίος σκουπιδότοπος. Όπως το λέτε. Και παραδίπλα υπάρχει το εργοτάξιο του Δήμου, η μεγαλύτερη ντροπή της 30ετίας και βάλε του Δήμου Ιαννητών. Που ρυπαίνει τη λίμνη. Τώρα, πείτε μας όμως πού βρισκόμαστε τώρα. Στο δικό σας σχεδιασμό και στις δικές σας κινήσεις. Ήδη καταθέσαμε και συνεργαζόμαστε με την εκτιματική υπηρεσία. Βεβαίως η νομοθεσία έχει ξεκαθαρίσει καλύτερα πλέον, ώστε να μπορεί να επικρατήσει η λογική. Ακόμη όμως θέλει τη μάχη, με δεδομένο ότι νομιμοποιώντας τις εγκαταστάσεις θα επακολουθήσουν και αυτά που πρέπει να κάνει η εκτιματική υπηρεσία.
Ο φάκελος βρίσκεται ήδη στην Αθήνα, προκειμένου μετά να τον πάρουμε αναχείρας και να τον πάμε στο Πράσινο Ταμείο, στο οποίο ήδη το επισκεφθήκαμε το Πράσινο Ταμείο. Μάλιστα. Προκειμένου να απαντλήσουμε εκείνα τα χρήματα που θα κάνουν την Λιμνοπούλα ένα μικρό Σταύρος Νιάρχος. Που απλά έχουμε μεγαλύτερο οικόπεδο από το Σταύρος Νιάρχος, και αυτή είναι η επιφάνεια της λίμνης μας, σε εισαγωγικά η λέξη οικόπεδο, έτσι. Ναι, ναι. Ενώ την έκταση, όπως χρησιμοποιούμε και στα θαλάσσια οικόπεδα, γιατί δεν το έχουν σε πολλοί κάποιοι να το χρησιμοποιήσουν εναντίον. Εν πάση περιπτώσει, το ίδιο πρέπει να συμβεί και στις άλλες περιοχές. Πρέπει να επικρατήσει λογική. Γι' αυτό δεν προχωράει κανένα έργο, δεν προχωράνε ποδηλατόδρομοι. Το είχα καταθέσει το 18 στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα θυμόσαστε, ότι ναι, μεν είναι πολύ σημαντικό το έργο, αλλά δεν θα προχωρήσει για 1, 2, 3, 4 συγκεκριμένα πράγματα προέκτασης αυτών που σας είπα πριν. Τα οποία είναι έτσι. Και έχουμε καταντήσει αντιπρόεδρο του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ να λέμε θα το κάνουμε, αλλά δεν θα το κάνουμε, γιατί μπορούμε να προχωρήσουμε, αλλά δεν μπορούμε, προσκρούμε στις ιδιοκτησίες και θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Αυτή η τακτική, το να απλώνουμε χέρια στις νόμιμες ιδιοκτησίες, στις συνταγματικά κατοχυρωμένες ιδιοκτησίες, με βάση το 17 άρθρο του συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει τις ιδιοκτησίες, συμβαίνει μόνο εδώ και είναι απαράδεκτο. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να βρεθούν λελογισμένες επιλογές, όμοιες με αυτές που κάνουν σε όλες τις περιοχές του κόσμου και της Ευρώπης, σε υπερπροστατευόμενες περιοχές, στο οποίο υπάρχουν λύσεις, και να μην φαλκιδεύσεις τα συνταγματικά δικαιώματα κανενός, αλλά και να προστατεύσεις ακόμη περισσότερο με αυτές τις λύσεις. Δεν τις εφεύρω εγώ. Δεν τις εφήβρα εγώ. Δεν θα ανακαλύψουμε την Αμερική. Παντού. Δεν θα ανακαλύψουμε την Αμερική. Έχετε δίκιο, κάνουμε, κύριε Κολόκα. Δεν έχω τέλειο χρόνο. Θα ήθελα να συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή πολύ περισσότερα πράγματα γι' αυτό και για τη λίμνη. Είχατε πει σε μια συζήτηση που είχαμε κάνει εδώ, την τελευταία συζήτηση που κάναμε εδώ, ότι σας ενδιαφέρει ο Δήμος Ιωαννίτων. Σας ρώτησα, σας ενδιαφέρει και ο Κολόκα ο Δήμος Ιωαννίτων, γιατί ακούω διάφορα ότι ο Παντελής Κολόκας θα είναι υποψήφιος δήμαρχος το 23, δεν μακριά το 23 τώρα. Είμαστε πολύ κοντά σε εκλογικές διαδικασίες. Μου είχατε πει, με ενδιαφέρει. Και βέβαια, κύριε Ντόκα, μου είχατε πει, με ενδιαφέρει ο Δήμος μου, η πόλη μου. Σας είπα επίσης τότε και επιμένω σε αυτό, πως διψώ, λαχταράω να δω την πόλη μου να αλλάξει επίπεδο σε σχέση με αυτό που είναι. Να δω ότι σταματάνε οι αναχρονιστικές επιλογές, ότι μια πόλη μπορεί να γίνει στο επόμενο χρονικό διάστημα εφαρμόζοντας το όραμα που μπορεί να αποτυπώσει ένας δημότης, ένας πολίτης ή ένα πολιτικό πρόσωπο, σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να καθιστά μια πόλη εντελώς διαφορετική και ξεχωριστή, αξιοποιώντας πλήρως τα μεγάλα πλεονεκτήματα τα οποία έχει. Άρα σας ενδιαφέρει η υποψηφιότητα. Με ενδιαφέρει. Γιατί ακούω γενικότερα πληροφορίες. Υπάρχει μια εκλογολογία γενικότερη. Υπάρχει και η διαδικασία και η φημολογία τώρα μιας υποτιθέμενης αλλαγής του εκλογικού νόμου κεντρικά, η οποία οπωσδήποτε δίνει ένταση στην εκλογολογία την κεντρική. Σας ενδιαφέρει ίσως και μια υποψηφιότητα στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας για τη Βουλή. Ακούω ονόματα, σας ρωτάω ευθέως. Είστε πιο κοντά σε μια υποψηφιότητα στο Δήμο Ιωαννιτών. Κοντεύω να κλείσω 10 χρόνια χωρίς να είμαι υποψήφιος πουθενά, κύριε Ντόπ. Να. Άρα λοιπόν. Πόσο θα αντέξετε άλλο. Πόσο θα αντέξετε άλλο. Δεν πάει άλλο. πείτε μου. Τελικά, εντάξει, δεν ξέρω. Αυτό το οποίο μου δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο να αντέχω, αλλά και να το απολαμβάνω στην τελική ανάλυση, είναι γιατί αυτό που θέλω να κάνω και να εφαρμόσω από οποιοδήποτε μετερίζει βρίσκομαι, να προσφέρω σε αυτό με το οποίο ασχολούμαι. Έχω πάθος με τον τόπο μου, μου αρέσει ο τόπος μου. Αν αυτό αποτυπώνεται σε ένα πολιτικό ενδιαφέρον, ερμηνεύστε το έτσι. Οι εκλογές είναι το 23, μέχρι τότε γίνεται πολλή δουλειά. Σαφώς και με ενδιαφέρει ο Δήμος Ιωαννιτών και το γεγονός ότι θέλω να δω την πόλη μου διαφορετική. Αν μέχρι τώρα έβλεπα στοιχεία στα οποία μπορούν να δείξουν ότι η πόλη μπορεί να γίνει διαφορετική, είτε με την υπάρχουσα λύση είτε με κάποιες προηγούμενες, θα μπορούσα να πω ότι δεν χρειάζεται να μπω εγώ σε αυτή τη βάσανο με τους συνεργάτες μου. Μάλιστα. Μια χαρά είμαι και στο σπίτι μου και οπουδήποτε αλλού. Όμως, το μεγάλο ερώτημα είναι, τι θα πούμε μετά από 15-20 χρόνια, τόσο εσείς όσο και εγώ και όσο και όσοι άνθρωποι μας ακούνε, στα παιδιά μας, για το τι κάναμε για αυτόν τον τόπο. Άρα λοιπόν σας λέω πως το όραμα που έχω για αυτόν τον τόπο με ενδιαφέρει να προσφέρω και να έχω τη δυνατότητα και τη δύναμη να εφαρμόσω πράγματα τα οποία όταν θα έχετε πολύ χρόνο και θα μπορέσετε να μου δώσετε να τα αναπτύξω,
Θα το κάνουμε πέρα πολύ από σύντομα. Την κεντρική ή όχι πολιτική σκηνή, με ενδιαφέρει να έχω τη δυνατότητα να μπορώ να κάνω πράγματα για τον τόπο. Θα το κάνω πολύ σύντομα αυτό που λέτε. Εγώ καταλαβαίνω ότι σας ενδιαφέρει η αυτοδιοίκηση, σας ενδιαφέρει ο Δήμος Συνοδών και μου είπατε ότι ούτε η σημερινή Δημοτική Αρχή, ούτε οι προηγούμενες Δημοτικές Αρχές σε κάθε περίπτωση μπορούν να δώσουν προοπτική μέλλοντος. Πέρα από το καλό ή κακό έργο που έχουν παράσχει στην πόλη που θα εκτιμηθεί στις εκλογές, θα αξιολογηθεί στις εκλογές που έρχονται. Δεν βλέπετε έργο προοπτικής και από τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Της μεγάλης διαφοράς θα βλέπω. Θα σας επενθυμίσω βεβαίως ότι στις δημόσιες τοποθετήσεις μου, είτε μέσω των κοινωνικών δικτύων, είτε εδώ από το βήμα που μου δίνετε, δεν έχω αναλωθεί στο να προσπαθώ να κάνω αντιπολιτευτική τακτική είτε στην παρούσα Δημοτική Αρχή, είτε να αρχίσω να κάνω αυτό που κάνουν καθημερινά. Βεβαίως και γίνονται θετικά πράγματα, το έχω ξαναπεί. Βεβαίως η μεγάλη διαφορά όμως που έχει ανάγκη η περιοχή μας, αρχίζει γενομένης από πράγματα τα οποία σας ανέφερα πριν. Δεν μπορεί, κύριε Ντόκα, να ασχολούμαστε ακόμη με το αν θα βάλουμε άσπρα ή μαύρα πλακάκια στην πλατεία, την κεντρική, που είναι η κεντρικότερη αρτηρία του δρόμου και είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μας απασχολεί τώρα, μας απασχολεί τα προηγούμενα 20 χρόνια. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να τελειώσετε την εκπομπή και να θέλετε να περπατήσετε παραλιακά και να μην ξέρετε αν θα πέσετε μέσα στο νερό ή σε κάποια τρύπα ή θα σας επιτεθεί κάποιος. Είναι κακοφωτισμένος ο παραλιακός, έτσι. Είναι κακοφωτισμένος. Κύριε Ντόκα, δεν είναι κακοφωτισμένος. Δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα, αυτή η προοπτική του να μπορεί να δώσουμε τη δυνατότητα πέρα από αυστηρή γραμμή της πλατείας Μαβίλη μέχρι και τη γωνία στην Γαριβάλδη, πουθενά αλλού. Αυτό δεν γίνεται, μόνο εδώ γίνεται. Μάλιστα. Και σας ανέφερα πριν και άλλα ζητήματα. Ακούω, ευτυχώς όμως άκουσα από τον Δήμαρχο και το διευκρίνησε, να μεταφέρουμε το Δημαρχείο στο παλιό Πανεπιστήμιο. Έτσι. Δηλαδή όσο γίνεται να πάμε τη δραστηριότητα της πόλης, να την πάμε όσο γίνεται πιο μακριά από τη λίμνη, το οποίο είναι το σημείο αναφοράς. Αυτό το λέω γιατί θέλω να αποτυπώσω. Άκουσα σε μια συνέντευξη τον Δήμαρχο να λέει ότι δεν είναι απαραίτητο ότι θα γίνει και το Δημαρχείο, εξετάζουμε. Έτσι θα στενοχωριόμουν αν θα άκουγα το αντίθετο. Θέλω να πω ότι υπάρχουν προοπτικές και δυνατότητες σε αυτή την πόλη, οι οποίες δεν έχουν αναπτυχθεί. Ως εκ τούτου, το ξαναλέω, πρέπει όλοι μας να συστρατευτούμε για αυτό το διαφορετικό, όσοι πιστεύουμε σε κάτι διαφορετικό και σε ένα διαφορετικό όραμα. Οι τηλεθεατές βγάζουν συμπεράσματα για το αν θα είστε ή όχι υποψήφιες ή τουλάχιστον τι προθέσεις έχετε σε αυτή τη φάση. Βγάζουν σαφή συμπεράσματα. Ευχαριστώ, κύριε Κολόκα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πολύ πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, τώρα ο πρόσφατος θάνατος του Ερμή, του 29χρονου Ερμή στα Τζουμέρκα και ο χαμός των τριών εμπειρών.